Καλημέρα, είμαι η Ελίνη, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Μαγειρικής. Σήμερα θα σας δείξω τρεις συνταγές με μήλα. Η πρώτη θα είναι μηλόπιτα, σας προτείνω να την δείτε αυτή τη συνταγή επειδή ο τρόπος παρασκευής μηλόπιτας θα είναι πρωτότυπος, τουλάχιστον για μένα. Και πάμε στα υλικά. Θα χρειαστεί 2 μεγάλα μήλα ή 6 μικρά. Κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού, 2 κουταλάκι του γλυκού baking powder, 100 γραμμάρια βούτυρο, 1 ποτήρι σιμεγδάλι ψηλό, 1 ποτήρι αλεύρι και 1 ποτήρι ζάχαρη. Σε μία λεκανίτσα βάζω όλα τα στεγνά υλικά, το σιμεγδάλι, ζάχαρη, αλεύρι, baking powder, την κανέλα και λίγο βανιλίνη. Ανακατεύω. Τα μήλα καθαρίζω και τα τρίβω στον τρίφτη. Σε ένα ταψάκι με διαστάσεις 26 επί 13 εκατοστά τα παφετώ την λαδόκολλα και ελαφρά την βουτυρώνω. Ύστερα βάζω την πρώτη στρώση με τα μείγμα από το αλεύρι και τα απλώνω αμοιόμορφα. Ύστερα από πάνω βάζω μία στρώση με μήλα και πάλι μία στρώση από το αλεύρι και συνεχίζω έτσι 3 φορές. Η τελευταία στρώση πρέπει να είναι από το αλεύρι. Πάνω στο αλεύρι τρίβω βούτυρο. Το βούτυρο πρέπει να είναι πολύ κρύο από το ψυγείο. Το τρίβω στο τρίφτη και ρίχνω 100 ml γάλα. Αυτό το κάνουμε αν είναι μήλα, δεν είναι ζουμερά. Τα παφετώ στο ζεστό φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά. Όταν ψηφί, το βγάζω από το φούρνο και πασπαλίζουμε τα ζαχαριάχνη. Παιδιά, δεν περίμενα ότι με τέτοιο τρόπο βγαίνει πολύ νόστιμο μελόπιτα. Η δεύτερη συνταγή θα είναι μελοπιτάκια και πάμε στα υλικά. Αλεύρι 350-400 γραμμάρια. Θα χρειαστεί περίπου 2 μηχάλα μήλα ή εγώ έχω μικρά, 5-6 μήλα μικρά, 100 γραμμάρια βούτυρο, ζάχαρη 100 γραμμάρια, περίπου 11 γραμμάρια ή 1-1,5 κουτάλι της σούπας baking powder, 2 αυγά, λίγο ζάχαρη άχνη με κανέλα. Σε μια λεκάνη στο μίξερ βάζω 2 αυγά και βάζω ζάχαρη και χτυπάω 3 λεπτά. Βανίλα, baking powder, βούτυρο και πάλι ανακατεύω. Και τώρα βάζω από 1-2 κουτάλι μέσα αλεύρι. Πάλι βάζω 2-3 κουταλιές. Τώρα λίγο πίχτωσε το ζυμάρι, αλλάζω για ένα φτερό. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με τα χέρια. Πάλι βάζω αλεύρι και πάλι χτυπάω, ανακατεύω δηλαδή σε μικρή ταχύτητα. Περίπου έτσι βγαίνει σφιχτό, αλλά όχι σκληρό. Και τώρα καθαρίζουμε μήλα και το κόβουμε κομματάκια. Τα κομματάκια πρέπει να είναι ψηλά δηλαδή. Ανοίγουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς να ζεσταθεί.
Λοιπόν, μέσα στο ζυμάρι που είχαμε κάνει βάζω ψιλοκαμένα μήλα. Ανακατεύω μαζί με το ζυμάρι για να πάει παντού. Κάνω τέτοιες μπαλίτσες, γεμάτω ένα κουταλίτσι σούπας και βάζουμε πάνω. Και τώρα έτσι όπως είναι, περίπου για 20 λεπτά βάζουμε στο φούρνο. Στους 180 βαθμούς, όπως σας είπα πριν. Βάζω σε μία πιατέλα. Βγαίνει μέσα πολύ μαλακό, ρόλο που πάνω λίγο έτσι σφιχτό. Γίνεται μεγάλη ποσότητα και τώρα ανακατεύω λίγο την κανέλα με ζάχαρη άχνη και πασπαλίζω. Και τρίτη συνταγή είναι η μελόπιτα με κρέμα. Και πάμε στα υλικά. Θα χρειαστεί 150 γραμμάρια ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder, λίγο αλάτι, 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι, 1 αυγού, αλεύρι 360 γραμμάρια, κοσκινισμό. Αυτό είναι για βάση. Για την κρέμα θα χρειαστεί 180 γραμμάρια βούτυρο, 350 ml γάλα, 1 αυγό, βανιλίνη, στην μύτη του κουταλιού νεσιστές, 2 κουταλιές της σούπας, ζάχαρη 4 κουταλιές της σούπας και λίγο ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα. Σε μία λικάνη κοσκινίζω το αλεύρι, προσθέτω λίγο αλάτι, περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού, προσθέτω baking powder, ανακατεύω όλα μαζί και σε αυτό το μείγμα τρίβω στον τρίφτη το βούτυρο. Το κάνω γρήγορα για να μην λιώσει το βούτυρο. Κάθε φορά βουτάω το βούτυρο στο αλεύρι και τρίβω. Για να πάρει τελική μορφή βρεγμένης άμμου. Ύστερα προσθέτω το αυγό, την ζάχαρη, το γιαούρτι, το ανακατεύω και ζυμώνω όχι πολύ ώρα, ίσα ίσα μόλις μαζευτεί όλα σε μία μπάλα. Την τοποθετώ σε μία καθαρή σακούλα και αφήνω στο ψυγείο μέχρι να γίνεται η κρέμα, περίπου για μισή ώρα. Για την γέμιση πήρα 7 μήλα, αλλά είναι πολύ μικρά. Αν εσείς έχετε μεγάλα μήλα, τότε θα πάρετε 2-3 μεγάλα μήλα. Τα καθαρίζω και φτιάχνω την κρέμα. Στην κατσαρόλα βάζω το αυγό, την ζάχαρη, την βανιλίνη, λίγο τα χτυπάω για να γίνει ένα. Προσθέτω το νεσιστές και ανακατεύω όλα μαζί. Όταν θα ενωθεί το μείγμα, προσθέτω το γάλα και βάζω στην φωτιά μέχρι να πάρει μία βράση. Μετά τα αφήνω στην άκρη. Ύστερα βγάζω το ζυμάρι από το ψυγείο και το χαρίζω σε δύο κομμάτια. Και το ένα κομμάτι το κόβω μεγαλύτερα από το άλλο. Το μικρότερο κομμάτι το βάζω πάλι στη σακούλα και το αφήνω στο ψυγείο. Για μετά βουτυρώνω μία φόρμα και με τον πλάστη ανοίγω το μεγάλο κομμάτι ζυμαριού που έκοψα και το βάζω στη φόρμα, απλώνω με τα χέρια, το ενώνω γύρω γύρω για να είναι σαν τείχος. Ύστερα βάζω από πάνω τα ψιλοκαμένα μήλα, τα πασπαλίζω με κανέλα και ρίχνω την κρέμα από πάνω. Την απλώνω με μια κουτάλα και τώρα βγάζω το άλλο κομμάτι ζυμάρι από το ψυγείο. Το ανοίγω με το πλάστη και το κόβω σε λωρίδες.
Μετά τις λωρίδες τις βάζω από πάνω. Τώρα βάζω στον είδηση στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά περίπου. Αργότερα το βγάζω την μελόπιτα και την πασπαλίζω με ζάχαρη άχνη. Παιδιά, αυτές είναι οι συνταγές με μήλα. Διαλέξτε και φτιάξτε όποια σας αρέσει. Αυτά ήθελα να σας δείξω σήμερα. Καλή επιτυχία. Γεια σας.